θα αλλάξουμε τελείως θέμα, αλλάζουμε τελείως κλίμα και από τον τουρισμό θα πάμε, Εύη, στην αγιορητική εστία Θεσσαλονίκης. Προσέξτε ένα θέμα το οποίο έχει ενδιαφέρον. Τι γίνεται, έκθεση με... Μετάματα της κυρίας Λόλας Νταϊφά, ναι. Μία έκθεση η οποία άνοιξε τις πύλες της την 5η-7 Ιουλίου και όσοι έτσι βρεθούν στην αγιορητική εστία μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά τη συγκεκριμένη πολύ σπουδαία συλλογή, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που η κυρία Νταϊφά πραγματοποιεί μία τέτοιου είδους έκθεση, καθώς έχει και άλλες συλλογές στο ενεργητικό της. Περισσότερα βέβαια θα μας πει και η ίδια, αλλά παίρνουμε μία γεύση από τον χώρο στον οποίο εκτίθενται τα συγκεκριμένα τάματα, τα οποία έχει συλλέξει έτσι με πολύ αγάπη και πολύ σεβασμό, κυρία Νταϊφά. Τάματα όπου πίσω από την ιστορία του καθενός κρύβεται ένα απέραντο μοσαϊκό χαράς, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις λύπης. Ανθρώπινες ιστορίες χαράς και ανθρώπινες ιστορίες πόνου, θλίψης, αλλά και ελπίδας για την συνέχεια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, μιλάμε για θρησκεία, μιλάμε για ορθοδοξία, ελπίδα για τη συνέχεια παρά τις δυσκολίες. Να πάμε λίγο στην κυρία Νταϊφά, την οποία να την καλησπερίσουμε και να την ευχαριστήσουμε πολύ. Καλησπέρα από Κρήτη. Κύριε Παναγιωτόπουλε, σας ακούω. Σας ευχαριστούμε πολύ, μια ξεχωριστή έκθεση μέσα από την προσωπική σας συλλογή. Τι σημαίνει για σας η πραγματοποίησή της? Να ξεκινήσουμε με το συνέστημα το οποίο προκαλεί σε εσάς την ίδια. Να σας πω την αλήθεια μου, και για μένα είναι ένα τάμα να γίνει αυτή η συλλογή, γιατί για να μαζέψεις τάματα, εγώ είμαι συλλέκτης και έχω και άλλα τάματα και έχω και άλλες συλλογές με ακροκέραμα, με πιάτα, αλλά το να μαζεύεις τάματα πρέπει να έχεις νιώσει την απώλεια, τη χαρά, τις λίγες χαρές που δίνει η ζωή, τις στενοχώριες, και να έχεις μία ενσυναίσθηση για να αρχίσεις να μαζεύεις τάματα. Και εγώ έχω γυρίσει σχεδόν όλη την Ελλάδα, γιατί θα είναι και μια απορία των τηλεθεατών σας που βρίσκονται αυτά τα τάματα. Αυτά τα τάματα τα εκποιούν οι εκκλησίες για να κάνουν το έργο τους, το φιλάνθρωπο, να ενισχύσουν τα συσίτια, τα γυροκομεία, όλα αυτά, και βγάζουν τα τάματα, τα πουλάνε, και έτσι από αυτά έχω αγοράσει κι εγώ και κάποια από τα παλιατζίδικα. Τα τάματα, κυρία Νταϊφά, είναι... Αλλά είναι κάτι διαφορετικό, δηλαδή εγώ πιστεύω, κύριε Παναγιωτόπουλο, ότι τα τάματα τα δικά μου και τα τάματα γενικά μιλάνε, αρκεί να θέλεις να ακούσεις την ιστορία του καθενός. Που για να επισκεφθεί κάποιος και για να θαυμάσει και να περιηγηθεί σε αυτή την έκθεση σημαίνει ότι θέλει, έχει τη διάθεση και ίσως κουβαλά και τη δική του προσωπική ιστορία από πίσω. Σίγουρα είναι έτσι, σίγουρα είναι έτσι, και θα αισθανθεί κάπως διαφορετικά, θα νιώσει έναν άλλο αέρα, μια άλλη ατμόσφαιρα, γιατί γίνεται στην αγιορείτικη εστία στην Θεσσαλονίκη, που είναι η Βυζαντινή πρωτεύουσα του Ελληνισμού. Λοιπόν, ήθελα να γίνει σε ένα τέτοιο χώρο που να αποπνέει από μόνος του ένα σεβασμό, ένα δέος, και έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά, πραγματικά πολύ καλή δουλειά, και η αγιορείτικη εστία έχει όλη φιλοξενήσει τη μισή συλλογή μου, γιατί ολόκληρη είναι... Είναι ακριβώς, να σας πω, 1012 τάματα. Έχουν φιλοξενηθεί τα 670. Και βέβαια, τι σημαίνει η πραγματοποίηση της έκθεσης και παρόμοιων εκθέσεων με το δικό τους ξεχωριστό χαρακτήρα σε δύσκολες συγκυρίες, σε δύσκολες περιόδους όπως αυτή που διανύουμε? Έτσι είναι, όπως το λέτε. Είναι δύσκολες περίοδοι και ο κόσμος, ξέρετε, πάντοτε δηλαδή, πιστεύω ότι αυτό δεν θα πάψει να υπάρχει. Ο κόσμος στα δύσκολα του θα θέλει να αρπαχτεί, θα θέλει να πιαστεί από κάτι πιο δυνατό από αυτόν, πιο μεγάλο. Και πιστεύω πάντα θα υπάρχει αυτό. Εξάλλου από αρχαιοτά των χρόνων υπήρχαν τα τάματα. Αλλά ξέρετε, αυτά τα τάματα, τα νεοελληνικά ας πούμε, έχουν μια ιδιαιτερότητα. Δηλαδή...
όταν κάνεις ένα τάμα, λες «Παναγία μου, δώσε μου», «Παναγία μου, χάρισέ μου». Δηλαδή, έχουν μια επικοινωνία ο πιστός με το τάμα και με το θείο. Έχει μια επικοινωνία η οποία ξεφεύγει από τους όρους της ευγένειας και του πληθυντικού. Λέμε «Παναγία μου, δώσε μου», όχι «δώστε μου». Καταλάβατε. Κυρία Νταϊφά, υπάρχει κάποιο τάμα που έχετε έτσι μια ιδιαίτερη σύνδεση μαζί του, που το, όταν το αποκτήσατε είχατε ένα ιδιαίτερο συνέστημα, σας προκάλεσε κάτι το διαφορετικό, το αγαπημένο σας, θα πούμε. Ναι, ναι, υπάρχει. Πρώτα-πρώτα το καμάρι μου, το καμάρι της συλλογής μου για μένα, ναι, είναι το αντιτορπιλικό έλι. Γιατί όσον να είναι, έχει πολλά να πει για την νεοελληνική ιστορία. Και το δικό μου το αγαπημένο τάμα είναι μία απλή πλακέτα ασημένια, 5x7, μικρή δηλαδή, πόντους, που γράφει με καλλιγραφικά γράμματα «Παναγιά μου, άκουσε την προσευχή μου, βοήθησέ με». Η συλλογή σας τι άλλο περιλαμβάνει ευρύτερα? Οι συλλογές μου γενικώς. Οι συλλογές σας γενικά, βέβαια. Πάμε να το ανοίξουμε λίγο, να αναφερθούμε. Ναι. Εντάξει, εγώ δεν λέω. Μ' αρέσει πολύ που το ανοίγουμε. Είμαι, ξέρετε, σαν τα τζοκπόξ τους. Βάζεις ένα κερματάκι και λένε. Εσείς μου το βάλατε το κερματάκι. Λοιπόν, η συλλογή μου με τα ακροκέραμα ξεκίνησε όταν ήμουν φοιτήτρια. Όταν ήμουν φοιτήτρια ήταν η εποχή που γκρεμίζανε τα νεοκλασικά στις μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε εσάς, στη Μυτιλίνη, γκρεμίζαν τις μεγάλες πόλεις. Και εγώ τότε στενοχωριόμουν πάρα πολύ και έλεγα δεν θα μείνει τίποτα. Για να έχω λεφάσω τα σπίτια και τα κτίρια που πέφτανε σε σχέδια του Τσίλερ και του Καφτατζόγλου και όλα αυτά, δεν είχα βέβαια και ούτε είχα και τη δύναμη να κάνω κάτι, να πεις ότι κάνεις κάτι και αυτό το απαγορεύεις. Δεν γινόταν. Επομένως σκέφτηκα ότι καλό είναι να υπάρχει ένα κομματάκι, ρε παιδί μου, να θυμίζει αυτή την εποχή, να θυμίζει μια Ελλάδα που χάνεται. Και αυτά ήταν τα ακροκέραμα. Και έκανα μια συλλογή με ακροκέραμα, όπου έχω μέσα και ακροκέραμα του Τσίλερ. Έχω και ακροκέραμα του Χάνσεν. Μετά από τα ακροκέραμα, και παράλληλα να λέμε, δηλαδή δεν τα ξέχασα τα ακροκέραμα, έχω μία, όταν ταξίδεψα πια, και παράλληλα με την φιλοσοφική, γιατί πρώτα είχα πάει στη νομική και μετά στη φιλοσοφική. Όταν πήγα λοιπόν στην φιλοσοφική και άρχισα να αισθάνομαι πολύ περήφανη για την καταγωγή μου την ελληνική και για το ότι ξαναέγινε το νεοελληνικό κράτος με τους ήρωές του και όλα αυτά, άρχισα να μαζεύω ιστορικά πιάτα. Από αυτά τα ιστορικά πιάτα, καθηγητές, έγκριτοι καθηγητές πανεπιστημίου, ότι είναι η πληρέστερη συλλογή αυτή τη στιγμή. 230 και, διορθώστε. Έχω φέρει την ανατίναξη της Μονής του Αρκαδίου. Έχω τον Φεραίο, έχω τον Κολοκοτρώνη σε αυτά τα πιάτα. Και μετά από αυτά τα πιάτα, ενώ παράλληλα τρέχω για όλα βέβαια, με πολλές αγωνίες και στερήσεις βέβαια, μη φαντάζεστε, ούτε μου τα χαρίζουν, ούτε μου περισσεύουν εμένα και να τα αγοράζω. Αλλά με στερήσεις και με στοχοπροσύλωση ότι ναι, η συλλογή πρέπει να γίνει. Τα κάποια πράγματα από την Ελλάδα που φεύγει πρέπει να περισσωθούν και να μας τη θυμίζουν. Μετά λοιπόν ήταν τα ιστορικά πιάτα και τελευταία, όταν πια είσαι πιο μεγάλος και έχεις πιο πολλά στο μυαλό σου και έχεις αυτή την ενσυναίσθηση που λέω, άρχισα να μαζεύω τα τάματα. Τι να πούμε, γενικά πόσο όμορφη είναι αυτή η σύνδεση με το παρελθόν και δεν ξέρω αν νιώθετε ότι είναι και μία παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές αυτές οι συλλογές, οι ξεχωριστές συλλογές, οι πάντα επίκαιρες συλλογές. Εγώ πιστεύω και με αυτό το σκοπό το κάνω, κύριε Παναγιωτόπουλο, γιατί όλος ο κόσμος γεννιέται για να φύγει από αυτή τη ζωή. Αλλά θέλω η ιστορία να θυμίζει κάτι από αυτή την Ελλάδα που έφυγε.
δεν είναι κακό να αντιθυμίζει. Και εγώ ασχολούμαι με αυτό, τρέχω πολύ με αυτό. Τι να πούμε. Και μ' αρέσει όμως, δηλαδή δεν το κάνω επειδή δεν έχω τι να κάνω. Το βάζω σαν προτεραιότητα και μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσει που βοηθάω κι εγώ να υπάρχει η Ελλάδα και να μην γίνει μόνο γκαζάκια. Σωστά, σωστά. Εγώ να πω ότι είναι χαρά και τιμή μας που σας φιλοξενήσαμε σήμερα. Ιδανικές συνθήκες να σας είχαμε στο στούντιο. Οι παλαιότεροι γνωρίζουν τι σημαίνει Lola Daifa για την ελληνική τηλεόραση. Να μου επιτρέψετε τον όρο η κυρία της ελληνικής τηλεόρασης που μας έχει διδάξει στα πρώτα χρόνια και όχι μόνο της ιδιωτικής τηλεόρασης. Πολύ. Είναι ήτανε χαρά μας. Πραγματικά ήταν τα πρώτα χρόνια. Να φανταστείτε ότι όταν ήμουνα στον Αντένα, δεν είχαμε οτοκιού και έκανα εγώ το οτοκιού στον Κυριακού. Είναι. Καθόμουν κάτω και ενάλασα τα χαρτιά για να διαβάζει ο Μήνος ο Κυριακού, γιατί δεν είχαμε οτοκιού. Επομένως, θέλω να σας πω δηλαδή ότι είναι πολλά τα χρόνια που γίνανε αυτά τα πράγματα. Αυτές και πρώτες, τα χάρηκα βέβαια. Οι πρώτες... Αυτά με πολύ μεγάλες αγωνίες, με 200 φυγμούς, αλλά εντάξει. Οι εποχές, εντάξει. Οι παλιές εποχές... Εγώ είχα ξανάρθει στην Κρήτη. Όχι είχα ξανάρθει για διακοπές, αυτό καλά, έχει γίνει πολλές φορές. Αλλά είχα ξανάρθει και έκανα μία παρουσίαση του βιβλίου μου με τα πιάτα. Και το έκανα στο καφέ... Στο, πώς το λένε, το καφέ, ένα... Ναι, είναι πολλά τώρα, ναι, πράγμα το πείσατε. Όχι, όχι, ναι. Ένα, το, πώς το λένε, το νέο, δεν το θυμάμαι. Ναι. Είναι σε έναν κήπο. Οπότε σας συνδέει κάτι με την Κρήτη, αυτό θέλετε να μας πείτε. Έχετε βρεθεί, έχετε νιώσει την άβρα των Κρητικών. Να σας πω κάτι. Κάποτε έλεγα ότι αν ξαναρχόμουν στη ζωή και παντρευόμουν, θα ήθελα να παντρευτώ Κρητικό. Αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν, με τα λόγου γνώσεως το λέω αυτό. Επειδή είναι χαρά και τιμή και δέος, η αλήθεια είναι που τα λέμε τηλεοπτικά σήμερα, θέλω να κλείσουμε με ένα μήνυμα στους νέους. Ξέρετε, οι νέοι εγκαταλείπουν εύκολα φέτος και θεωρούν ότι για να φτάσεις στο στόχο σου είναι κάτι εύκολο και γίνεται μέσα σε λίγα λεπτά. Αλλά η πορεία σας, η παρουσία σας, ειδικά στα πρώτα χρόνια της τηλεόρασης, έχει δείξει κάτι άλλο. Αν δεν προσπαθήσεις, δεν θα πετύχεις απολύτως τίποτα. Κύριε Παναγιωδόπουλε, πολλά τα δύσκολα. Πολλά τα δύσκολα. Κάποτε με λέγανε η σιδηρά κυρία της τηλεόρασης και εγώ είπα ότι όλη μου τη ζωή αγωνίστηκα για το κυρία. Είχε τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια, ξέρετε, που ήταν το εντελώς καινούργιο πράγμα. Ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα. Τώρα άλλα γίνονται πιο εμπορικά, αν θέλετε. Εντάξει, όταν είναι επιχειρηματίας κάποιος, λογικό είναι να θέλει να κερδίσει η επιχείρησή του. Λοιπόν, τι να πούμε, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Πήραμε κάτι από τη λάμψη και την άβρα σας. Ανάγκη το έχουμε, ειδικά οι νεότεροι. Και με το καλό να τα πούμε και από κοντά. Με το καλό να τα πούμε και από κοντά και να θυμίσουμε πάλι ότι η έκθεση στην Αγιορείτικη Εστία στη Θεσσαλονίκη θα μείνει ανοιχτή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και δεν έχει ούτε εισιτήριο, ούτε είσοδο, μάλιστα, ούτε τίποτα. Απλώς πας και αν θέλεις κάνεις και το δικό σου τάμα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά.